Επιστρέψαμε σε κλειό ακρίβειας, είναι οι Έλληνες καταναλωτές με πρωταγωνιστές στην αγορά τα φρούτα, το λάδι και το τυρί, ενώ να πούμε ότι για πολλούς έχει γίνει είδος πολυτελείας το να αγοράσεις ένα τυρί από το σούπερ μάρκετ. Στο ελαιόλαδο οι ανατιμήσεις θέλουν την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών με μεγαλύτερη αύξηση τιμών, καθώς πωλείται στα ράφια ακριβότερο κατά 58,8% σύμφωνα με τη Eurostat, την ώρα που στην Ευρωζώνη οι ανατιμήσεις είναι στο 48,5% και μας περνάει εμάς στην ακρίβεια μόνο η Πορτογαλία με αυξήσεις 64,8%. Στο ράφι το βρίσκεις περίπου με 14 ή 15 ευρώ το λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός στον Νταβός παραχώρησε συνέντευξη όπου τόνισε πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των οικοκυριών και προαναγγέλλοντας μάλιστα και νέα μέτρα. Να πούμε ότι ήδη τα νέα μέτρα που, έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Είναι μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας που είχαν εξαγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα με φόντο την ασταμάτητη άνοδο των τιμών στα είδη καθημερινής χρήσης. Ανάμεσα σε άλλα προβλέπουν τη μείωση των παροχών προς τα σούπερ μάρκετ, την αποτροπή των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι και πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Είναι πάρα πολλά, αλλά και πολλοί μας λένε ότι θα έρχονται και άλλες ανατιμήσεις μετά από όλα όσα γίνονται στην Ερυθρά Θάλασσα. Να συνδεθούμε ζωντανά με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός και πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη. Κύριε Κορκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, να είστε καλά. Δυστυχώς άλλο ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν ευχαριστεί κανέναν, μάλλον δυσαρεστεί όλους. Ναι, και προσπαθούσαμε τώρα να χωνέψουμε τις ανατιμήσεις που έρχονται από τις αυξημένες τιμές των προμηθευτών προς τα σούπερ μάρκετ για Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αλλά το θέμα της συζήτησης είναι ότι πριν καλά-καλά βάλουμε τις ανατιμήσεις του Φεβρουαρίου στο τραπέζι, θα μας έρθουν ανατιμήσεις λόγω Ερυθράς Θάλασσας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα αλλάζουν το χάρτη της διαδρομής του εμπορίου. Ξέρετε ότι η διόρυγα του Σουέζ είναι η θαλάσσια αρτηρία που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. Είναι πάρα πολλά τα εμπορεύματα τα οποία εισάγουμε από ασιατικές χώρες, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά γενικότερα ως Ευρώπη. Γι' αυτό πλήττει το ευρωπαϊκό εμπόριο αυτή η κατάσταση. Αλλάζει ουσιαστικά, πως σταθεροποιεί την εφοδιαστική αλυσίδα και δημιουργεί αυξήσεις, καθυστερήσεις και, αν συνεχιστεί, και ελλείψεις. Σε τι θα μπορούσαμε να δούμε λήψεις, δηλαδή τι είναι αυτό που περνάει μόνο από αυτή τη διαδρομή και μπορούμε να το χάσουμε? Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάνουμε εισαγωγές σαν Ελλάδα 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταναλωτικά αγαθά και ένα μικρό μέρος είναι και τρόφιμα, όπως είναι το ρύζι, τα κατεψυγμένα αλιεύματα και κάποια άλλα πρώτες ύλες. Αλλά δεν είναι μόνο τα πράγματα που αγοράζουμε από το ράφι σούπερ μάρκετ, γιατί από εκεί περνάνε και πάρα πολλά από τα πράγματα που αγοράζει ο κόσμος από την Κίνα. Δηλαδή, όταν ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα για να παράξει ένα προϊόν χρειάζεται πρώτες ύλες, όπως είπατε, οι οποίες έρχονται από την Κίνα ή από κάποια άλλη περιοχή σε αυτή τη διαδρομή, τότε δεν θα μπορεί να το παράξει στις τιμές που ξέρουμε. Ακριβώς έτσι, και πρώτα απ' όλα ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμασταν λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα. Να αντιμετωπίσουμε και ακρίβεια στα καταναλωτικά αγαθά, τα εισαγόμενα που υποτίθεται τα φέρνουμε από τρίτες χώρες για να είναι φθηνότερα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη ανέστειλαν την παραγωγή τους για 10 μέρες και 4 εργοστάσια ελαστικών. Αυτό ακριβώς δείχνει το πρόβλημα. Γιατί τώρα, 10 μέρες, συγγνώμη κύριε Κορκίδη, 10 μέρες μπορεί να ακούει ένας τηλεθεατής και να πει εντάξει, για 10 μέρες δεν είναι τεράστιο το πρόβλημα. 10 μέρες για ένα γερμανικό εργοστάσιο που δουλεύει στους ρυθμούς της γερμανικής αυτοβιομηχανίας, μιλάμε για τεράστια απώλεια. Με τρεις βάρδιες την ημέρα. Καταλαβαίνετε, ναι, βεβαίως είναι τεράστια απώλεια. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε και είναι άμεσο είναι ο τριπλασιασμός του κόστους μεταφοράς ενός κοντέινερ από τη Σαγκάη στον Πειραιά. Εκεί που το αγοράζαμε 1.875 ευρώ ή το κλείναμε το κόστος μεταφοράς του πριν τις 12 Δεκεμβρίου, πριν κλιμακωθούν δηλαδή οι εχθροπραξίες, σήμερα πληρώνουμε 6.150 ευρώ. Είναι τριπλάσια. Με τα εμπορεύματα αυτά. Το άλλο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε καθυστερήσεις τουλάχιστον 14 ημερών, γιατί δεν ξέρουμε αυτά τα εμπορεύματα, κάνοντας τον περίπλου της Αφρικής, εάν θα έρθουν τελικά στον Πειραιά ή θα ξεφορτωθούν σε άλλα λιμάνια της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης και θα μεταφορτωθούν σε μικρότερα πλοία για να έρθουν στον τελικό τους προορισμό. Άρα έχουμε και αυξήσεις και καθυστερήσεις. Εάν σήμερα εκτελονίζαμε ένα προϊόν
το οποίο είχαμε παραλάβει στις αρχές Δεκεμβρίου και το παραλαμβάναμε σήμερα, οι αυξήσεις στο κόστος μας θα ήταν τουλάχιστον 10%. Τεράστια η απώλεια. Και αυτό έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν είναι ότι κλείνουν τα συμβόλαια στον Πειραιά, θα χάσουν κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες της αγοράς τα υπερκέρδη τους. Είναι ο κόσμος που δουλεύει. Είναι μια τεράστια αλυσίδα με χιλιάδες εργαζομένους, με επιχειρήσεις που παίρνουν αυτά τα προϊόντα και τα πηγαίνουν στην αγορά. Δηλαδή, είναι ολόκληρη η αγορά που εξαρτάται από αυτές τις εισαγωγές. Ακριβώς έτσι, εγώ θα σας πω τις 5 μεγαλύτερες κατηγορίες εισαγωγών που κάνουμε. Είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές, είναι όλα τα συστήματα της τηλεφωνίας, είναι τα κλιματιστικά, όπως επίσης είναι τα παιχνίδια, τα ρούχα και τα παπούτσια. Αυτά είναι στις 5 μεγαλύτερες κατηγορίες που εισάγουμε από την Κίνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά θα επιβαρυνθούν, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν στην ώρα τους. Και αναφορικά με τα κατεψυγμένα αλλιεύματα, θα σας πω ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που περιμένουν αυτά τα εμπορεύματα εν ώψη και της καθαρής Δευτέρας. Και για ξανά, συγγνώμη κιόλας για τους τηλεθεατές, το ότι ακούνε εμπορεύματα από την Κίνα δεν πάει να πει ότι είναι μόνο κινέζικα προϊόντα ως κινέζικες γνωστές μάρκες. Οποιαδήποτε μάρκα σχεδόν, οι περισσότερες εταιρείες του κόσμου έχουν εργοστάσια παραγωγής στην Κίνα. Δηλαδή, ακόμα και αν μια μάρκα που σας αρέσει σε οποιοδήποτε προϊόν είναι από τη Σουηδία, εντελώς τυχαίο παράδειγμα, μπορεί αυτό το προϊόν να κατασκευάζεται στην Κίνα και να ακριβίνει ή να υπάρχει σε έλλειψη, ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχετε απόλυτο δίκιο. 37 κρίσιμες πρώτες ύλες εισάγονται από ασιατικές χώρες. Η Ευρώπη, η βιομηχανία της Ευρώπης εξαρτάται κατά 98% από αυτές τις πρώτες ύλες που εισάγονται κυρίως από την Κίνα. Το πόσο εξαρτώμαστε ως Ευρώπη από την Κίνα είναι ένα τεράστιο άλλο θέμα, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Αλλά προς το παρόν, κύριε Κορκίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε απόψει στο Δελτίο. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.